Ακούγοντας τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, που μόλις ολοκλήρωσε την εισήγησή του, θυμήθηκα το παλιό ανέκδοτο. Βγάζω φλας αριστερά και στρίβω σπινιάροντας δεξιά. Αυτό λοιπόν μου ήρθε ανάγλυφα στο μυαλό μου. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής που προηγήθηκε, ο κύριος Υπουργός ζήτησε η συζήτηση να περιοριστεί στα μνημόνια και τα κέντρα αριστείας. Προφανώς, κύριε Υπουργέ, εκφράζατε μύχιες επιθυμίες σας. Να είστε σίγουρος ότι σε κάθε περίπτωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα σας κάνει το χατήρι. Και αυτό γιατί κρύβεται σκόπιμα ότι το κέντρο αριστείας είναι ένας κρίκος που προστίθεται στην επικίνδυνη αλυσίδα της εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Μια εμπλοκή με την οποία συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα που χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα διάφορα δευτερεύοντα ζητήματα όπως ανταλλάγματα ή κόστος των υποδομών. Επιχειρήθηκε εκ μέρους του κυρίου Υπουργού η ωρεοποίηση της συμμετοχής της Τουρκίας στο κέντρο αριστείας. Χρησιμοποίησε ισχυρισμούς που δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Την ώρα που εσείς διαφημίζετε και ξοραίζετε την τουρκική συμμετοχή σε αυτό το κέντρο, το τουρκικό κράτος κάνει επίδειξη δύναμη στην Κρήτη. Προβάλλει τις γνωστές διεκδικήσεις σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων ελληνικών νησιών. Αυτό το κέντρο που στείνεται στα Χανιά, τι θα συζητάει για αυτούς τους κινδύνους? Είναι υπαρκτή η πυραυλική απειλή εκ μέρους της Τουρκίας προς την Ελλάδα, ναι ή όχι? Αυτό το κέντρο τι θα συζητάει για αυτή την απειλή? Θα την αναλύει μαζί με τους συμμετέχοντες Τούρκους? Βάζετε δήθεν εκβιαστικά διλήμματα για καταστροφικά αποτελέσματα που θα επέρχονταν αν αυτό το κέντρο περνούσε στην ευθύνη της γειτονικής χώρας. Ψεύδεστε και μάλιστα ασύστολα. Αποσιωπάτε σκόπιμα το γεγονός ότι στις αμφισβητήσεις των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας εκ μέρους της Τουρκίας ουδέποτε στάθηκαν εμπόδιο ούτε τα ευρωπαϊκά στρατηγεία, ούτε οι υπάρχουσες επιθετικές βάσεις, ούτε φυσικά η πολεμική στόλη του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Άρα η επιχειρηματολογία σας είναι εκ του πονηρού και σκόπιμα παραπλανητική. Αυτό που είναι όμως κυρίαρχο στις προθέσεις σας και κάθε μέρα που περνά το ξεκαθαρίζει όλο και περισσότερο είναι η απρόσκοπτη υλοποίηση των ατοϊκών επιθετικών σχεδίων. Τα δίνετε όλα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσατε βάσεις, συμμετέχετε σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, σε στρατιωτικές ασκήσεις για την περικύκλωση της Ρωσίας, σε συμμαχίες που εμπλέκουν τη χώρα, σε επιθετικούς σχεδιασμούς του Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή. Δώσατε πυράβλους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Δίνετε το 3,82 του ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή 6,6 δισεκατομμύρια για το 2021 για ανατοϊκές δαπάνες, ξεπερνώντας και καμαρώνετε γι' αυτό το 2% που ζητάει εκβιαστικά το ΝΑΤΟ. Τα δίνετε όλα στους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ. Ό,τι ζητήσουν δηλαδή. Δηλαδή σε ποιους τα δίνετε? Αυτή δεν ήταν που για να εμπεδωθεί η δημοκρατία εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα έστησαν τη δεκαετία του 50 μέχρι το 1990 την τρομοκρατική παρακρατική επιχείρηση της κόκκινης προβιάς σε συνεργασία με κυβερνήσεις που προηγήθηκαν τις δικές σας, που εκπροσωπώντας και αυτές τα αστικά τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Αυτοί δεν σχεδίασαν και οργάνωσαν και έβαλα πλάτη για τους Αμερικάνους μιλάω, για να στηθεί η 7χρονη χούντα του 67. Αυτοί δεν σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και οι συνταγματάρχες το εκτέλεσαν ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την τουρκική επέμβαση στο νησί. Αυτούς τους φωνιάδες των λαών, γιατί όπου έχουν πατήσει το πόδι τους αίμα, δυστυχία και ξεριζωμό έχουν φέρει. Αυτούς αναγορεύεται ως εγγυητές του ελεύθερου κόσμου. Υπάρχουν κι άλλοι εδώ μέσα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε εσάς αναφέρομαι. Αποδέχεστε το βρώμικο ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά ως λάτρης της ρεαλιστικής πολιτικής ψελίζετε κάτι για ανταλλάγματα. Για να δούμε τα ανταλλάγματα από την άκρατη αμερικανοφροσύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, μηδέ εξαρτημένης της δικής σας. Η Χούντα, οι Ατήλες, τα Ίμια, η Συμφωνία της Μαδρίτης που άνοιξε την πόρτα στο Αιγαίο στην Τουρκία, η ανοχή
αν όχι η ενθάρρυνση της τουρκικής επιθετικότητας, η μετατροπή της Ελλάδας εκτός των άλλων σε κύριο στόχο στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Ποιον έργο είναι? Θα έπρεπε πραγματικά να ντρέπεστε και να ντρέπεστε όλοι τα κόμματα εδώ μέσα, και είναι κάτι που προφανώς δεν αισθάνεστε. Κρύβεται ότι όσο βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, τόσο περισσότερο επεκτείνεται το πεδίο του ανταγωνισμού της ελληνικής με την τουρκική αστική τάξη, και η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για το λαό μας και τα δικαιώματά του. Κρύβεται ότι οι σύμμαχοί σας, δικοί σας σύμμαχοι, όχι του ελληνικού λαού, των κυβερνήσεών σας και της αστικής τάξης που εκπροσωπείτε, κινούνται με κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα και θα προωθούν τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία, που ο ρόλος της αναβαθμίζεται στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό έχει διαπιστωθεί από τη στάση των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Κύπρο, που οδεύει για διχοτόμηση. Κρύβεται πως το πυραυλικό σύστημα που στείλατε στη Σαουδική Αραβία είναι ενταγμένο στο γενικότερο επιθετικό σχέδιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ κατά του Ιράν. Σε αυτή την περιπέτεια εμπλέκεται τη χώρα χιλιάδες μίλια μακριά στο όνομα της εξωστρέφειας της εξωτερικής πολιτικής. Το ίδιο έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, με την αποστολή 2.500 Ελλήνων στρατιωτών και μέσων στο σφαγείο του πολέμου του Αφγανιστάν, στο πλευρό των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Υπουργέ, οι σύμβουλοι σας θα έπρεπε να σας έχουν εξηγήσει γιατί αναφέρατε σε μια μάταιη προσπάθειά σας για απενοχοποίηση των Patriot που προσπαθήσατε να κάνετε στην Επιτροπή, ότι για μια επιθετική στρατηγική είναι αναγκαία και τα φαινομενικά αμυντικά αεροπορικά συστήματα για να προστατεύουν τις επιθετικές υποδομές. Άρα δεν είναι φίλη ειρηνική, αμυντική η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Κυρίες και κύριοι, οι διεθνείς εξελίξεις προειδοποιούν. Η δημιουργία της συμμαχίας Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ στον ανταγωνισμό με την Κίνα, η στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 και οι αποφάσεις που πάρθηκαν προλίγων ημερών στην Αθήνα στη συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής της Λυκοσυμμαχίας πυροδοτούν νέους κύκλους αντιθέσεων και υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και στον τομέα των πυρηνικών όπλων, που έχετε χώσει βαθιά την Ελλάδα σε άκρως επικίνδυνες εξελίξεις για το λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί. Καυχιέται πως άνοιξε το δρόμο και χρησιμοποίησε το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ για την ενίσχυση της εμπλοκής στα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Αυτή την πολιτική συνέχισε η Νέα Δημοκρατία με νέες αμερικανικές βάσεις και συμμετοχή σε νέες εμπειριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Στη βάση αυτή προχωράει σήμερα η κυβέρνηση για την επέκταση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας με πενταετή ισχύ και νέες βάσεις του θανάτου σε πολλές περιοχές της χώρας. Δύο λόγια για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράστηκε από τον κύριο Κατρούγκαλο με την παρέμβασή του στην προηγηθήσα συζήτηση στην Επιτροπή. Μίλησε ο κύριος Κατρούγκαλος για ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Γενάρη του 2020 προδιέγραψαν αυτό που πιο έντονα συζητήσετε σήμερα και με αφορμή την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν. Τι δεν είπε ο κύριος Κατρούγκαλος? Ότι η στρατηγική αυτονομία δεν αμφισβητεί το ΝΑΤΟ. Το ξεκαθαρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, ενισχύει την περιχαράκωση απέναντι στη Ρωσία. Δηλαδή, τι προβλέπει? Προβλέπει ανάπτυξη δυνάμεων στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια ορίζει βέβαια ως περιφέρεια? Όχι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρέσκεται να προβάλλεται, αλλά έξω από αυτό. Γιατί σήμερα βλέπουμε στρατιωτικές επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Αφρική. Ήδη σήμερα έχει στρατιωτική παρουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 3 ηπείρους. Σε 16 στρατιωτικές ή μη στρατιωτικές αποστολές.
Θεμελιώνουν αυτές οι εκθέσεις ότι η στρατηγική αυτονομία πρέπει να περιλαμβάνει την ικανότητα της καπιταλιστικής ένωσης των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενεργεί μόνη της, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά της. Ποιον τα συμφέροντα? Ας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα συμφέροντα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα συμφέροντα των καπιταλιστικών και μονοπωλιακών ομίλων? Αυτά τα λίγα για να αποκαλύπτεται και ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ρόλος ο ψευτοαριστερός που στοχεύει στον εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων που εκφράζουν αγωνία για την εμπλοκή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησε και ο κύριος Κατρούγκαλος, δύο λόγια. Αρνείται να πιστέψει ο κύριος Κατρούγκαλος ότι κάποιοι βρίσκονται και στέκονται μαχητικά απέναντι σε τι? Στο ΝΑΤΟ. Την λογική της Στραθοκαμήλου τη γνωρίζετε πολύ καλά. Χώνει το κεφάλι της στην άμμο για να μην δει την απειλή. Ο κύριος Κουμουτσάκος λοιπόν ας μείνει έτσι. Όταν θα αισθανθεί στο σβέρκο του η παράταξη και η τάξη που εκπροσωπεί την ανάσα του λαού των εργαζομένων, ας το βγάλει, θα είναι πολύ αργά. Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι η πολιτική αυτή η οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι σε απόλυτη αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού μας. Ό,τι και να κάνετε, οι μάσκες πλέον έχουν πέσει. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να σκαρφιστείτε, ο λαός μας σας έχει πάρει μυρουδιά. Δεν μπορείτε να σταματήσετε τις αντιδράσεις, τις διαμαρτυρίες σαν αυτές που εκφράστηκαν και με την προχθεσινή πορεία του αντιπολεμικού αντιμπεριλιαστικού κινήματος στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά. Όποιος στηρίζει το ΝΑΤΟ βρίσκεται απέναντί του. Υπονομεύει σκόπιμα και μεθοδευμένα το σήμερα αλλά και το μέλλον των γενεών που έρχονται και στη χώρα μας και στον κόσμο ολόκληρο. Προφανώς και καταψηφίζουμε αυτές τις δύο συμφωνίες.